Καλημέρα σε όλους από το όμορφο Ναύπλιο. Ήρθαμε χθες το βράδυ με τον Μπάμπη, το σκυλάκο του, το Ζέπο και την καπετάνισσα, με δύο αυτοκινούμενο, ο καθένας το δικό του. Good morning. Hi, good morning. How are you? Fine, thanks. Wood. Tell me something. Is it made of wood? Yeah. Wood, eh? Only wood. What? Only wood. Only wood. Only wood, yeah. Is it suitable for a bad weather when you travel? Yes, yes. It doesn't be destroyed, no? No, once a year. Yes. We have to. Special oil. Special oil, yeah. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Nice. Thank you. Did you make it yourself? No, we planned it, but we let it build. Okay. Excuse me, how much did it cost you? Not the car. I mean, just the caravan. With all the technical features, I think 80,000. 80? 80, yeah. It's complete inside, everything? Yeah. How many beds? 4 beds. Two for the kids and one master bed. Oh, good. It's a lifting bed. Nice. Enjoy yourself. Thank you. Bye. Είναι αυτό που σου είπα, ότι το αλήφουν με ένα ειδικό. Εν τω μεταξύ έχει υπόψη ότι και πίσω κοιμάσαι στο αυτοκίνητο, ε. Το βλέπει. Στο αυτοκίνητο έχει κρεβάτι πίσω. Ναι, μα είναι τα φορτηγά που κοιμάται ο οδηγός. Ναι, είναι τα φορτηγά, ναι. Ωραία. Κοίτα, εφόσον έχει τα παιδιά, δεν μπορεί να τα έχει πίσω για να ταξιδεύει. Έχει πάνω έχει βαλίτσες, πράγματα, φωτοβολταϊκά. Πολύ ωραία. 1η Δεκεμβρίου σήμερα. Ωραία μέρα. Γιακάδα, ήλιος. Αλλά έχει λίγο κρύο. Γι' αυτό φοράω και το σκουφάκι μου. Πάω λίγο να κάνω μια βόλτα στο Ναύπλιο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και γύρω στις 10.30 έχω ραντεβού με μια κυρία σε ένα κομπολογάδικο. Φτιάχνει κομπολόγια δηλαδή. Για να κάνω ένα θέμα, ήθελα πολύ καιρό να το κάνω αυτό, αλλά δεν κάθισε. Τώρα είναι ευκαιρία. Τη βρήκα, συνεννοηθήκαμε, συμφώνησε. Και θα πάω στο κατάστημά της να κάνουμε ένα βιντεάκι. Ας κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο, έχω κάνει πολλά βιντεάκια στο παρελθόν, αλλά άλλο ένα δεν βλάπτει. Το άγαλμα του Καποδίστρια, του εξαιρετικού αυτού κυβερνήτη, ο οποίος δολοφονήθηκε εδώ στο Ναύπλιο, αλλά παρόλα αυτά έφτιαξε την Ελβετία, όπου τον τιμούν αναλόγως. Εμείς τον σκοτώσαμε, οι Ελβετοί τον τιμούν. Τι να πει κανείς για αυτή τη χώρα, η δικιά μας εννοώ. Η παλιά πόλη του Ναυπλίου έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον Ναύπλιο όμορφη πόλη. Χαίρεσαι να περπατάς στενά της παλιάς πόλης και να βλέπεις αυτά τα υπέροχα μπαλκόνια, τα πετρόχτιστα σπίτια. Αυτή είναι η υπέροχη πλατεία Συντάγματος του Ναυπλίου, η οποία προφανώς πήρε το όνομά της γιατί εδώ συνετάχθη το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την Επανάσταση του 1821. Εδώ λειτουργήσε η πρώτη Βουλή των Ελλήνων το 1827, το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Και αυτή η χαρακτηριστική τρύπα εδώ στο βράχο. Έχουμε άλλη μία, αλλά περνάνε αυτοκίνητα στην Αττική. Τη λέμε η τρύπα του Καραμανλή. Είναι εκεί κοντά στην Βάρκηζα. Είναι εξαιρετικός δρόμος αυτό. Δρόμος μονοπάτης στην ουσία, απλώς είναι στρωμένος κάτω με πέτρα. Πολύ όμορφο για περπάτημα, δεν περνάει πολλοί κόσμος, ακριβώς επειδή κάποιοι φοβούνται να περάσουν. Για περίμενε τώρα, θείο Μπάμπη, τι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Εγώ είχα, είχα μια ψυγεία που έψινα, μια Κράμερ, η οποία μετά από 12 χρόνια τα έπαιξε. Λέω να πάω την πέταξα να πάρω μια καινούρια. Δεν υπήρχε αυτή η Κράμερ και βρήκα μια καμπιγκάζ. Πήγα, την πλήρωσα 150 ευρώ και την πήρα. Ναι. Αυτή λοιπόν η ψυγεία είχε 4 ποδαράκια, την έβαζε και έψινε από κάτω. Ναι. Αλλά οι βάσεις αυτές ήταν πλαστικές και μετά από 2 ψυσίματα πολυμεριστήκαν και σπάσανε. Τι να κάνω, να πετάξω την πιστιέρα, να πάρω τραπεζάκι να τη βάλω? Δεν γινόταν και σκέφτηκα και έκανα το εξής. Πήρα τα 2 από τα ποδαράκια. Αυτά ήταν 2 ποδάρια βιδώναν από κάτω, έβγαλα εδώ και κάτι πλαστικά, όλα για πέταμα ήταν. Έκανα κάτι εγκοπές και την προσαρμόζω στη σκάρα ποδηλάτου. Εδώ είναι σκάρα ποδηλάτου, το βάζουμε εδώ, έκανα 2 τρυπούλες μικρές με μια βιδούλα. Έχεις κάνει τρύπα? Έχω κάνει τρύπα για να στηρίζω τα αυτά και να μην πέφτουνε. Βάζουμε και το άλλο. Μες. Και στηρίζεται. Τώρα παίρνουμε την σκέρα. Εδώ έχω βάλει 2 πύρους με αντίστοιχα τρυπάκια για να πάνε να κουμπώνει κατά κάποιο τρόπο. Και στηρίζει την πιστιέρα εδώ. Ωραία. Καλή φάση. Ε, ανοίγουμε. Και έτσι στον αέρα, χωρίς να είσαι στο έδαφος. Τίποτα, ναι, είναι σαν τραπεζάκι. Είναι αερίου αυτή, έτσι, αερίου. Δεν βάζεις κάρβουνα, τίποτα. Όχι, όχι, τίποτα κάρβουνα, ας μην βάλουν καμιά φωτιά τώρα. Άλλωστε καμπιγκάζιν, το λέει μόνο του, ναι. Είναι και για φυσταριά αυτό, έτσι. Ψαριά, βουνάκι, το έχω χάρις. Δηλαδή κάνουμε και κανένα κοντοσούβλια μαλάκι. Έχει και σούβλα με μπαταριούλα και γυρίζει. Ναι. Λοιπόν μπαίνει αυτό, από πάνω μπαίνει το... αυτό το καλό είναι ότι έχει τις αντιστάσεις από πάνω αυτή η ψυχαίρα. Οπότε δεν τρέχουν ούτε κάτω, ούτε λερώνουν, ούτε τίποτα και δεν γεμίζουν. Α. Και να πρέπει να τα καθαρίζεις κάθε φορά. Ωραία. Και εκεί. Εδώ μπαίνει από κάτω το... Ωραίο. Μ' αρέσει. Αυτό προσαρμόζεται με έναν τρόπο εδώ. Εσένα να πούμε ότι πιάνουν και τα χέρια σου. Εγώ είσαι και ιδέες βέβαια. Ναι. Εγώ θα πάω υστερό λίγο. Ομολογώ ότι υστερό. Αυτό πιάνει τώρα εδώ έτσι. Ναι. Έχει ένα σύστημα. Α, είναι για να τη σηκώνεις την ώρα που... Ναι, για να είναι λίγο ψηλά να τρέχουν από κάτω και να τα μαζεύεις μετά. Εδώ δηλαδή τώρα ανάβει εδώ η φλόγα. Πάνω πάνω, ναι, και ψήνει. Εσύ όμως θα ψήσεις από κάτω τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ τα βάλω εδώ και θα ψήνω από πάνω. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό το του και έχω κάνει και μια πατέντα εδώ πέρα με ένα παλιό ταψί. Οπότε προσαρμόζω και αυτό εδώ. Και κλείνει. Α, καλά, εντάξει τώρα. Εδώ είναι, μιλάμε για... Α, μιλάμε για εξαιρετική κατασκευή. Απλή, μια χαρά. Βάζουμε το τσέτσι τώρα. Από τι μπουκάλα, τρικυλή? Όχι, από τη μία, από τις δύο του κάμπερ. Α, τη μεγάλη. Έχεις πάλι μακρύ λάστιχο. Το βάλει μακρύ, το βάζουμε εδώ πέρα. Ηλίσια ζωή, αυτό δεν βάζει εδώ το ναύλιο. Ζεπό, τι κάνεις ρε? Θηρίο, άλογο. Η καπετάνισσα κάνει μακαρονοσαλάτα για να έχουμε δίπλα. Δεν φάμε τα μπιφτέκια σκέτα. Ζούμε, θέλει αναπτύρ.
Οπ. Τα μπιφτεκάκια μας. Δικά σου είναι αυτά ή τα έχεις αγορασμένα? Δικά μου ρε, τι αγορασμένα. Πότε τα φτιάξεις, δεν με φωνάσαι να το δω. Τα είχα βάλει και τα είχα στο ψυγείο. Ωραίος. Ανάψε το αφήνουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Στα μπιφτέκα τι έβαλες? Καταρχάς ζητάω κιμά, όχι γάλακτος. Α, ναι. Ναι, γιατί το γάλακτος δεν είναι σαν μοσχαρίσιο, κιμά κανονικό, μοσχάρι. Βάζουμε μέσα κρεμμυδάκι, αλατάκι, πιπεράκι. Εγώ κόβω και μια ντοματούλα ψιλοκομμένη, δυος μου. Και λίγη βρώμη. Βρώμη? Ναι, ναι. Άλλοι βάζουν παξιμάδια που τρίβουν μακριά. Αντί για ψωμί το βάζεις δηλαδή? Ναι, αντί για... ναι, εγώ βάζω βρώμη. Και τώρα τα ψήνουμε αυτά. Α, κοίταξε πως φαίνεται ότι ανάδει εδώ πάνω που κάνει έτσι το... Εδώ αυτή έχει και μάτια από πάνω, αλλά εγώ έχω βάλει από κάτω, επειδή δεν μαγειρεύω ποτέ εδώ, για να μην χάνει θερμοκρασία, έχω βάλει δύο στρώματα αλουμινόχαρτο από κάτω, οπότε να πετάει τη θερμοκρασία κάτω. Ναι, κατάλαβα. Να μην χάνεται. Έτοιμα? Yes. Ωραίο. Καπετάνησε, τι έκανες, τα μακαρόνια τα κάνεις? Εγώ κάνω τη μακαρόνια σαλάτα. Θα πληρώνω λίγα το ευρώ το μήνα, Χριστίνα. Ναι.